σταυρό. Τον κακό σου τον καιρό. Να δούμε, άμα φύγω εγώ, ποια θα περιποιείται την κόρη σου. Η κόρη μου σε λίγες μέρες παντρεύεται το Σοφοκλή. Αυτό και στην Επίδαυρο να το δω. Τα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Μέσα στο σπίτι μου τον έχω. Λέτε να μην παρακολούθησα να δω τι μπαινοβγαίνει. Λέτε να μην είδα τι γίνεται. Τι γίνεται, μπαινοβγαίνουνε γυναίκες. Μόνο γυναίκες. Τι και άντρες. Δεν πιστεύω να με εκθέσετε, εγώ μια κουβέντα είπα. Μα ο Λάμπης, ο δουλευταράς, που πρίκησε τρεις αδερφάδες. Τις πρίκησε. Σας είπε και εσάς ότι τις πρίκησε. Έτσι μου έλεγε και εμένα. Αχ που πέσαμε. Μη μου πεις τώρα ότι δεν τις πρίκησε αυτός, γιατί έχουμε ντοκουμέντο. Ο Σωτήρης μου είπε ότι του έχει μείνει και κουσούρι στο χέρι. Ξαφνικά λέει το χέρι του αρχίζει και ταρακουνιέται σαν να χτυπάει μαγιονέζα. Είναι από τις υπογραφές που έβαζε στα γραμμάτια για τις αδερφάδες. Αν δεν είσαι και τόσο πολύ ξέρος, κυριλία μου, από τα ζάρια το είπατε. Ζάρια, τι παίζει ζάρια. Και βέβαια και παίζει και ζάρια. Μπαρμπούτι. Και τα κορίτσια. Τα κορίτσια. Τα κορίτσια πριγκιδίκανε μόνα τους. Είναι η πρωταγωνίστρια της πορνογραφίας. Θυμάμαι ότι πηγαίναμε όλοι στα παρασκήνια και παρακολουθούσαμε πώς έπαιζε, πώς μιλούσε η Σαπφό, γιατί ήταν πραγματικά μάθημα. Σε ένα υπόγειο τραγουδάει η Σαπφό την οδερό. Δεν τη βγαίνει πανικός, με τον κόσμο πολλά αλλάζει, ούτε πλέει ούτε στενάζει. Δεν κοιμήθηκες ακόμη. Πώς να κοιμηθώ, κυρά μου. Μπορεί κανένας να κλείσει μάτι εδώ μέσα. Έλα τώρα, μη φωνάζεις. Έχεις καιρό να κοιμηθείς. Έλα να κάτσεις κοντά μου να μου φέρεις λίγο γούρι. Έλα, αγάπη μου. Άσε τώρα, άσε. Κάνε μου τη χάρη. Έλα, μάτια μου. Δεν πας μέσα, κυρά μου, να μας αφήσεις ήχους. Άκου να σου πω, στρατηγέ μου, από την κίνια μου, μην ανακατώνεσαι. Κατουργέσαι για όνομα του Θεού. Χαμογέλα, χαμογέλα. Χαμογέλα. Ωραία, κυρία μου, κάτσε κοντά. Μπόμπα χαρακτήρι με 100. 50 και ταπί. Με 100. 200. Πάσο. Ταπί. Ορίστε και οι άλλες 100. Άνοιξε ταπί. Ορίστε. Εγώ είμαι ταπί. 300. 800. Μάλιστα, κυρία μου, χρώμα. Χρώμα. Άσος ρίγας βαλές. Άσος ρίγα ντάμα. Του να πάρει εκεί. Άντε χάσου που δουλειά. Άντε χάσου που δουλειά, κυρία μου. Γιατί χασμουρήθηκες. Μα τι μου λες, να μην χασμουρηθώ. Όχι, να μην χασμουρηθεί. Γιατί μου φέρεις προσουσία. Άι, μα τσικό είπατε ότι ήταν η ρίγα. Ούτε λέμε αρέσει. Μάνα. Δεν τύπατε. Συνήθις κατά μέτωπο να πείτε. Σιγά. Μποτήλια από λεμονάδα. Λεωλαντίτσα, λεμονάδα. Δροσιστικιά. Δροσιστικιά. Και να ήταν μοίρα μάνα. Χαλάζει κι όταν μου. Σύμφωνα. Σύμφωνα, παιδάκι. Και μάλε και μάλε. Καλά σου κάνανε, βρε. Γιατί το λες αυτό, γιατί. Τόσες μέρες αργότερα θυμάμαι ότι τηλεφώνησα. Με ειδοποίησαν πρώτοι γιατί το θέατρο μου ήταν κοντά και είχα πρόβα. Και τηλεφώνησα και σε κάποιον αρμόδιο να πάμε μαζί. Ακόμα και αυτή η απάντηση που πήρα θα μου μείνει αλυσμόνητη. Γιατί είπε, αχ ναι, γιατί ήθελα, απόψε είχα αποφασίσει να μην βγω. Κυρία Κυριακή, γράψε μείον 18. Σήμερα στο πάρτι σου δεν θα έχει συγγενείς. Τόσο το καλύτερο. Όσο πιο ξένοι είναι σε ένα γλέντι, τόσο πιο μεγάλο κέφι γίνεται. Κανείς δεν ξέρει πώς τελείωσε. Οι εφημερίδες έγραψαν ότι από το Κουκάκι βρέθηκε στην πλατεία Κουμουνδούρου. Και εκεί σε ένα διαμέρισμα ο θηρορός, επειδή είχαν χαθεί τα ίχνη της για μερικές μέρες, την αναζήτησε με αγωνία και την βρήκαν νεκρή αφού άνοιξε η αστυνομία την πόρτα, καθισμένη, το φως έκαιγε ακόμη, είπαν, στο κομωδίνο. Και τα υπόλοιπα πέρασαν στις εφημερίδες του καιρού εκείνου και στους αναγνώστες των εφημερίδων. Η Σαφώνα...